Αφού βλέπουμε βεβαίως και τα στιγμιότυπα από το κλειάν της Βικελίδης, το πρώτο ήταν οι αλλαγές του Μασάδο. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου έβαλε τον Ακώστα και το Φατί. Βοήθησε στο χώρο του κέντρου και πήρε τα ενία σιγά σιγά ο Άρης. Η αναγκαστική αλλαγή του Λιμπερόπουλου, ο οποίος αποχώρησε με ελαφριά διάσηση που στήχησε στην ΑΕΚ. Και το τρίτο, όπως θα δούμε και σε κάποια ειδικά βίντεο βεβαίως, ήταν η συμπεριφορά του Καστίγιο, που όπως παραδέχτηκαν και οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, τους εκνεύρισε, τους αποσυντόνισε, έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους με αποτέλεσμα να το πληρώσει η ΑΕΚ. Έχουμε ένα ειδικό βίντεο γι' αυτό ακριβώς που ανέφερες τώρα. Μίλησε ο Μάκος γι' αυτό. Ακριβώς. Θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Πρώτη φάση λοιπόν του αγώνα, σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο κλειάν της Βικελίδης, αν και είχε πολύ κρύο λόγο του δυνατού αέρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα σου του Νέτο, στο τρίτο λεπτό, με το αριστερό που δεν ήταν το καλό του πόδι, πέρασε out. Από εκεί και έπειτα ανέλαβε δράση η ΑΕΚ με πάρα πολλές ευκαιρίες. Βλέπουμε στο 8ο λεπτό την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα ξαναδούμε βέβαια στο replay με τον Λιμπερόπουλο να κάνει την ωραία ενέργεια από αριστερά, να βγάζει την παράλληλη σέντρα. Όμως ο Λεωνάρντο από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα out. Βλέπουμε εδώ τη δεύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ στο 10ο λεπτό, όπου οι παίκτες του Άρη χάνουν την μπάλα. Ο Λιμπερόπουλος αποφεύγει τους αντιπάλους του, σουτάρει μπάλα κοντράρι στον Παπαστεριανό και καταλήγει κόρνερ. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, που είχε ένα εκρηκτικό 20 λεπτό που θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Στο 12ο λεπτό τώρα, νέα ευκαιρία με τον Καράμπελα να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λεωνάρντο στρώνει στο Λιμπερόπουλο, ο οποίος ανενόχλητος έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βελίδη. Και ως τώρα δεν υπάρχει άριστο γήπεδο καθόλου. Μίλητο, η ΑΕΚ δημιουργεί ευκαιρίες. Ακριβώς. Ξεκίνησε με ρόμβο ο Μασάδο 4-4-2 και είχε χάσει το χώρο του κέντρου. Βλέπουμε ξανά την ευκαιρία του Λιμπερόπουλου και εδώ ο προπονητής του Άρη και ο Τραγιανός Δέλλας. Έχουμε περάσει τώρα στο 19ο λεπτό, όπου χάνεται νέα μεγάλη ευκαιρία με τον Ασιαλμά. Βλέπουμε ξανά την σέντρα του Βάργκας. Ο Σιαλμάς έπιασε το σουτ στην κίνηση. Ο Βελίδης όμως ήταν σε ετοιμότητα. Και εκεί κάπου ολοκληρώνεται το κρεσέντο των χαμένων ευκαιριών για την ΑΕΚ, που θα μπορούσε σίγουρα να ανοίξει το σκορ. Ουσιαστικά ίσχυσε ο νόμος του ποδοσφαίρου, όπως λέμε. Έτσι, ο άγραφος. Όποιος έχασε τις ευκαιρίες, έχασε και το μάτς τελικά. Η μπάλα τιμωρεί, Γρηγόρη. Το ξέρουμε πάρα πολλές φορές αυτό ότι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ένα σουτ τώρα του καπετάνου στο 31ο λεπτό έφυγε out και αυτή ήταν η τελευταία ουσιαστικά φάση για το πρώτο ημίχρονο. Με την έναρξη λοιπόν του δεύτερου ημιχρόνου συνέβησαν αυτό που είπαμε προηγουμένως, οι δύο αλλαγές. Βλέπουμε εδώ τον Ακώστα να παίρνει θέση στον αγωνιστικό χώρο και εν συνεχεία θα δούμε και τον Αφατή και οι δυο τους. Βοήθησαν πάρα πολύ τον Άρη να αλλάξει εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, να ισορροπήσει, με την ΑΕΚ να δίνει περισσότερο χώρο στους κίτρινους και να προσπαθεί με αντεπιθέσεις. Καθώς είπαμε ότι βγήκε ο Λιμπερόπουλος αναγκαστικά και μπήκε στη θέση του ο Μπέλεκ. 52ο λεπτό, ωραία προσπάθεια εδώ από τον Ουμπίδες. Θα δοκιμάσει το σουτ με το δεξί μπάλα πάνω από την εστία του Αραμπατζή. Στο 52ο λεπτό αυτή η φάση για τον Άρη. Στο 67ο λεπτό αυτή η φάση για την ΑΕΚ τώρα. Με την παλιά του καφέ στον Λεωνάρντο, αυτός να πασάρει με τη μία στον Μπέλεκ, όμως την τελευταία στιγμή βάζει το πόδι του εκεί ο Σανκαρέ και αποτρέπει το κίνδυνο για την ομάδα του. Πολύ καλή εικόνα, Σανκαρέ. Ναι, πράγματι την τελευταία στιγμή. Ένα φάουλ του Νέτο τώρα στο 76ο λεπτό, περνάει έξω από τη δεξιά γωνία του Αραμπατζή. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο 71ο λεπτό, όπου έχουμε τον γκολ για τον Άρη. Από το φάουλ του Ουμπίδες, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, ο Νίκος Λαζαρίδης προωθήθηκε ο κεντρικός αμυντικός του Άρη και με κεφαλιά ανοίγει το σκορ. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο κλειάν της Βικελίδης από τους οπαδούς του Άρη. Ξανά η φάση με τη σέντρα του Ούμπιδες. Βέβαια φέρει ουσιαστικά και ευθύνη εδώ. Λάθος εκτίμηση της φάσης του Αραμπατζή. Πάντως τον ρωτήσαμε σαν να πηγαδάκι και είπε ότι επηρεάστηκε κιόλας από την πορεία του αέρα η μπάλα και είχε κακή εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα η ΑΚ προσπάθησε να αντιδράσει, να πετύχει τον γκολ της Σοφάρισης. Δεν τα κατάφερε. Βλέπουμε μια ευκαιρία από τον Σιαλμά στο 83 από πλάγια θέση σούταρε out. Και μια τελευταία ευκαιρία στο 26ο λεπτό, όταν ο καφές εδώ δοκίμασε το σούτ, όμως ο Βελίδης δεν ανησύχησε, ήταν σε ετοιμότητα. Διατηρήθηκε αυτό το 1-0 για τον Άρη. Σφύριγμα της λήξης θα δούμε από τον Τάσο Κάκο. Πανηγυρικό, όπως είπαμε, το κλίμα στο Βικελίδης. Να πούμε και δύο στατιστικά στοιχεία, ότι ο Άρης είναι αίτητος για 8 μάτς, για 8 μάτς. Μάλιστα, όπως είπε και ο Μάρκος Βελίδης προηγουμένως, ο Μασάδο παραμένει αίτητος στη Σούπερ Λίγκα μετά από 7 παιχνίδια. Η ΑΕΚ δεν έχει γευτεί τη νίκη για 3 αγωνιστικές και μάλιστα έχει 2 νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Και από εκεί και έπειτα, σίγουρα η ΑΕΚ θέλει βαθμούς και μην ξεχνάμε ότι δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες όσον αφορά τη συμμετοχή στη Super League. Βέβαια, υπάρχουν και τα εξωαγωνιστικά προβλήματα και σίγουρα την επηρεάζουν και αγωνιστικά. Βέβαια, στα δύο τελευταία μάτς είχε καλά πρώτα ημίχρονα, δεν κατάφερε όμως να φύγει με τους βαθμούς της νίκης. Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε. Αν θέλετε να πούμε όμως δύο λόγια για τα διοικητικά, γιατί αύριο ήταν μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ανδρέα Δημητρέλου για να μιλήσει για τα οικονομικά. Βεβαίως, ματαιώθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου και ενδεχομένως να πάρει αναβολή και η Γενική Συνέλευση της 7ης Μαρτίου. Και αυτά όλα γίνονται για τον λόγο ότι έχει καλέσει σε συνάντηση ο Γιάννης Βούρος, ο πρόεδρος του Θεμέλιο 21. 5 σπουδαίους επιχειρηματίες που πέρασαν από την ΑΕΚ βεβαίως, να συναντηθούν και να λύσουν αυτό το οικονομικό πρόβλημα. Πρόκειται για τον κύριο Δημήτρη Μελίδη.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Μάκος, ότι μας εκνεύρισε ο Καστίγιο και φαντάζομαι αυτό είναι και στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου γενικότερα. Έχουμε ετοιμάσει εμείς την κοκορομαχία που είχε με τον Γεωργία σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Μπορείς να βλέπεις και εσύ μαζί μας και αν θες να σχολιάσεις κάτι. Σε διάφορες φάσεις λοιπόν ο Καστίγιο με τον Γεωργία βρέθηκαν αντιμέτωποι. Και βεβαίως είχαν κουβέντα. Το να είναι κάποιος έμπειρος και να μπορεί να εκνευρίσει τους αντιπάλους του είναι στο παιχνίδι, έτσι Μάκο? Φυσικά και είναι στο παιχνίδι. Μπορείς να ανατρέψεις ολόκληρο σκορ έτσι με αυτό το πράγμα. Όπως είπε και ο Μάκος, πραγματικά έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, τον αυτοέλεγχό τους. Δέχτηκαν μετά τον γκολ. Μετά ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα για αυτούς. Πραγματικά τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, νομίζω πως δεν πρέπει καν να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και να κάνεις συζήτηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου. Πραγματικά, μόνο να χάσεις έχεις και να κερδίσεις. Αυτό δείχνει και την απειρία μερικές φορές, αν και ο Γεωργιάς είναι από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο της ΑΕΚ αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος, έτσι. Πραγματικά είναι περίεργο όταν βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει πάρα πολλές συμμετοχές να χάνει τον έλεγχό του και να μάχεται στο κέντρο εκεί χωρίς λόγο. Νομίζω πως μόνο ο κακός στην ομάδα σου κάνεις και στον εαυτό σου. Πάντως, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ήταν καλό για μας. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάντως σε περιπτώσεις που το παιχνίδι τα νεύρα τεντωμένα, όπως είδαμε νωρίτερα, με Γεωργία και Καστίγιο, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν τον αυτοσαρκασμό μέσα τους. Γελάνε με πράγματα που τους συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και έχουν τεράστιο ενδιαφέρον γιατί προσφέρουν το γέλιο, αλλά βεβαίως καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Έχουμε ετοιμάσει εμείς ένα βίντεο με τον Κοντοέ, ένα συγκεκριμένο πράγμα που του συνέβη και βεβαίως και ο ίδιος το σχολίασε με ένα ball boy εκεί. Δέστε και εσύ μαζί μας. Φαντάζομαι ίσως δεν το κατάλαβε στη διάρκεια του μάτς, ήσουν και αρκετά μακριά από εκεί. Αλλά δέστε τι γίνεται με τον Κοντοέ. Παίρνει την μπάλα εδώ, δεν έχει καλή ισορροπία, θέλει να μείνει όρθιος, να τα καταφέρνει. Το εκπληκτικό είναι μετά που χαμογελάει και ο ίδιος με τον ball boy και το εξηγεί τι έπαθα. Είναι σαν να του λέει ευτυχώς που μας έδωσε το φάουλ, γιατί εδώ δίνει φάουλ ο κάκος. Δίνει φάουλ, δεν είναι. Είναι σαν να λέει ευτυχώς που μας έδωσε το φάουλ εδώ, αλλιώς την είχαμε άσχημα. Λοιπόν, να πέσω, να μην πέσω είναι εκεί και χαμογελάει κοντάς μετά. Καλός παίκτης της ΑΕΚ και χθες πολύ καλός. Γενικότερα έχει και τον αυτοσαρκασμό, έχει χιούμορ κοντάς. Τι έλεγες, Μαρκό? Ευτυχώς που πρόλαβε να πέσει μέσα στο γήπεδο και δεν πήγε έξω το γήπεδο να πέσει, γιατί πραγματικά ήταν μια αστεία φάση. Έτσι. Αλλά αφού το κατάλαβε και ο ίδιος, πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο σημείο να σταθούμε λίγο. Γιατί το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα είναι αυτές τις στιγμές. Έχεις δίκιο, δεν έχεις άδικο. Είναι να το ευχαριστιόμαστε και να το απολαμβάνουμε. Είναι το σημαντικότερο, δεύτερο όμως πράγμα στη ζωή μας. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας. Το ποδόσφαιρο. Κλείνοντας, γιατί τελειώνει. Γιατί κλείνει και το κύκλο μας σιγά σιγά από Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πεις και για τους δικούς προσωπικούς στόχους. Έχω την αίσθηση ότι περιμένεις αυτή την κλίση από το Σάντος και περιμένεις να βρεθείς το καλοκαίρι στο Euro, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι προσωπικοί μου στόχοι συμπαθίζουν απόλυτα με την ομάδα. Θέλω πάρα πολύ να βρεθούμε στα play-off. Θέλω να παίξουμε στην Ευρώπη του χρόνου. Θέλω η ομάδα μου να παίρνει βαθμούς. Και φυσικά για μένα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθώ στην κλίση για το Euro, γιατί αυτό θα δείξει ότι όλη η δουλειά που κάνω όλο αυτόν τον καιρό δεν πάει χαμένη και πραγματικά παίρνω τους. Αποδίδει αυτό που κάνω. Θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρκο, για την παρέα που μας έκανε σήμερα, που είσαι μαζί μας αυτή την Κυριακή. Σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, επιτυχία σε προσωπικούς στόχους και για την ομάδα σου, βεβαίως. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Μάρκος Βαλίδης, ο τερματοφύλακας του Άρη, και καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κλειστό συνάδελφο.